Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Χέρκυρας μετά το διπλό φωνικό το οποίο σημειώθηκε χθες στις 11.30 στη Δασιά. Με δύο ανθρώπους να δολοφονούνται και στη συνέχεια τον δράστη να βάζει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο που δολοφόνησε την 60χρονη κυρία και τον 63χρονο άντρα από την Ήπειρο. Συγκλονίστηκα όπως όλη η τοπική κοινωνία. Είναι κάτι απίστευτο για μας εδώ. Τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως δημοσιότητα σχετικά με τα τρία σημειώματα απολογητικού χαρακτήρα που άφησε ο δράστης και αυτόχειρας με την υπόθεση του διπλού φωνικού αποδεικνύουν πως πρόκειται για ένα έγκλημα που είχε σχεδιαστεί. Περιστατικό φαίνεται πως έχει κάποια αιτία. Και δόθηκε και η αφορμή. Ενδεχομένως να υπήρχε στο νου του δράστη να τελέσει το έγκλημα αυτό. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον από τη σκηνή του θανάτου των δύο ανθρώπων, αλλά και του τρίτου, του αυτόχειρος τελικά, είναι ότι βρίσκονταν σε κάποια απόσταση τα δύο θύματα μεταξύ τους. Γύρω στο ρεπορτάζ μεταδίδει πως το πρώτο σημείο από όπου ο δράστης απευθυνόταν στην 60χρονη γυναίκα, καθώς είχε καταγράψει τις διαφορές που είχε μαζί της. Φέρεται μάλιστα σε αυτό το σημείο να υποστήριζε ότι η γυναίκα θέτησε τη συμφωνία που είχαν προκειμένου ο ίδιος να διαμένει στο συγκρότημα χωρίς να πληρώνει νίκιο, με αντάλλαγμα να συντηρεί το σπίτι και να κάνει εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο. Στο δεύτερο σημείωμα, ο δράστης απευθυνόταν στην οικογένειά του, κατηγορώντας την πρώην σύζυγό του για το γεγονός ότι, όπως υποστήριζε ο ίδιος, είχε αποξενωθεί από τα παιδιά του. Τα δύο αυτά σημειώματα φαίνεται είχε γράψει πριν προχωρήσει στην στιγερή δολοφονία. Στο τρίτο σημείο, αναφερόταν στον 63χρονο άνδρα, ο οποίος στο παρελθόν διέμενε στη Γαλλία. Ενώ στο παρελθόν είχε διαπληκτιστεί αρκετές φορές και με τα δύο θύματα. Αυτά τα τρία σημειώματα δεν ήταν τα μόνα. Τυχοκολλημένο στην είσοδο σπιτιού του ήταν και ένα χαρτί, το οποίο απευθυνόταν στην ελληνική αστυνομία με το τηλέφωνο του. Έκανε εντύπωση ότι φαίνεται πως είχε αναρτήσει και ένα σημείωμα προς την αστυνομία εξωτερικά του διαμερίσματος. Σαν να είχε επικολλήσει ένα. Εξωτερικά του διαμερίσματος. Μια κόλλα Α4 με κάποια. Με ένα τηλέφωνο. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον 67χρονο δράστη δεν μπορούν να πιστέψουν πως έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει δύο ανθρώπους. Κυκλοφορούσε με ένα σκύλο με το ποδήλατό του στην περιοχή. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο, όποιες και αν διαφορές αν είχαν. Έτσι, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που δεν το γνωρίζω. Ξέρουν μόνο εκείνοι. Τι να πω, πραγματικά είναι απίστευτο. Όλα έγιναν σε πολύ λίγα λεπτά. Μάρτυρα στο φωνικό αναφέρει πως εκείνη την ώρα έκοβε τα ξερά χόρτα κοντά στο κήπο που εξελίχθηκε η τραγωδία. Δεν το ακούσαμε το χόρτο όρτο. Μετά, στο τέλος, πετάξα το όρτο κοφηγό. Το στιγκερό έγκλημα διαπράχθηκε στις 11.30 το πρωί. Με τον δράστη να πυροβολεί στο κεφάλι εξ επαφής με κοντόκανη καραντίνα τα δύο θύματα, τα οποία βρέθηκαν σε απόσταση 15 μέτρων το ένα από το άλλο. Στη συνέχεια, ο δράστης κατευθύνεται προς το σπίτι του, όπου πυροβολεί με το ίδιο όπλο τον εαυτό του στο θώρακα. Σε διαφορετικά δηλαδή σημεία του αύλιου χώρου της κατοικίας αυτής. Έφεραν δε και τα δύο τραύματα στην κεφαλή από σχεδόν εξεπαφής απόσταση, πάρα πολύ βραχύτατη, κοντινή απόσταση. Το οποίο στη συνέχεια, αφού έκανα την εξέταση των δύο θυμάτων ανθρωποκτονίας, εισήλθα με τους αξιωματικούς της ασφάλειας στο δωμάτιο που ανεβρέθηκε τελικά νεκρός και ο ανθρωποκτόνος και αυτόχειρ τελικός, ο οποίος έφερε τραύμα στον θώρακα εξ επαφής, αυτό που πληθαίνει τραύμα, ο ίδιος δηλαδή το προκάλεσε στον εαυτό του, τυπικό δηλαδή σκηνικό αυτοχειριασμού.